Ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K20 ανδρών στην Άρτα με πρώτο αγώνα στις 12 ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία με αποτέλεσμα 3-0 σετ. Στις 2.30 ακολούθησε ο αγώνας Σκωτία-Βουλγαρία με 0-3 σετ. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική ημέρα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 ανδρών με τους δύο ακόμη αγώνες Τσεχία-Σλοβενία και τέλος με την Ελλάδα με το Ισραήλ. Χθες έπαιζε ο Τζάρας. Για να δούμε και αυτό το σχήμα πώς θα πάει σήμερα. Έχει κρατήσει βασικούς τον Σταυρόπουλο και τον Λίμπερο που είχε και τους κεντρικούς του. Για να δούμε, ξεκινάμε. Πολύ ωραίο σερβίς. Βγαίνει υποδοχή όπως. Εύκολο πέρασμα. Και πολύ ωραία συνδυασμός του Σταυρόπουλου με το Σταφέλο. Με το Σταφέλο, ναι, πολύ ωραία. Ο πρώτος πόντος για την εθνική μας. Βλέπω εδώ σε πρώτο χρόνο το καρφί του Σταφέλου. Ξανά ο Νανόπουλος. Έχει πολύ δυνατό σερβίς ο Νανόπουλος. Δεν μπόρεσε ο Ρούσος να βγάλει εκεί την άμυνα. Μια ωραία διαγώνια επίθεση του Μάρτελ. Ο Ρούρ είναι ένας πολύ ωραίος παίκτης. Σερβίρ, βγαίνει όμως η υποδοχή.
Συνεχίζεται η φάση. Ξανά μπλοκάρεται ο Ρούσος, αλλά βγαίνει η άμυνα από την εθνική μας. Αυτή τη φορά όμως καρφώνει άοτο Μούχλιας. Ζητάνε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Η κάλυψη από τον Διμπλάς πήγε πάνω στο φιλέ και έτσι πολύ εύκολα μπορούσαν οι παίκτες του Ισραήλ να κατεβάσουν την μπάλα στο ελληνικό γήπεδο. Θα δείτε εδώ, η κάλυψη του Διμπλάς. Ήρθε πολύ γρήγορα εκεί ο Λίμπερμαν. Δεν έδωσε περιθώριο στην ελληνική άμυνα. Πολύ ωραία υποδοχή τώρα από το Ρούσο. Σηκώνεται ο Μούχλιας αλλά δεν τελειώνει την μπάλα. Σταματάει στο μπλοκ. Ο ένα λάθος όμως εδώ το κάνει ο Πασάλα πάλι για το Ισραήλ. Και τώρα ο Λίμπερμαν που είναι και αρχηγός. Δύσκολη πάσα όμως. Τώρα από την πίσω ζώνη. Φιλέ, έκανε ως τα τέλος. Βλέπετε εδώ στο σπάθι να σταματήσει. Ναι. Το είδε, το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Μεγαλώνει διαφορά στους 5 πόντους, 6-11 προηγείται το Ισραήλ. Στο τελευταίο παιχνίδι της σημερινής ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ξανά ο Λίμπερμαν για το σερβίς. Πολύ ωραία υποδοχή. Με τον Ανόπουλο παίρνει και την επίθεση. Μπράβο και τελειώνει μια πολύ δύσκολη μπάλα. Δύο ενέργειες μαζί, μπράβο. Πρέπει να τολμάς λίγο στο παιχνίδι, Λία. Δεν ξέρω από τι τραυματισμό προέρχεται, αλλά σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει ο Ανόπουλος. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής ομάδας, με τη Σκωτία και πιο συγκεκριμένα στο διάλειμμα μετά το πρώτο σετ, πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις από τον Δήμαρχο Αρτέων Χριστόφορο Σαφάκα και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Χρήστο Γιώτη σε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Ο Δήμαρχος Αρτέων θα βραβεύσει το κύριο Μπακοδήμο, τον κύριο Περικλή Μπακοδήμο, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Ταξίζουν συγχαρητήρια. Είναι καθημερινά και αυτός τρέχει εδώ για την διοργάνωση. Πολλά χρόνια στην Ομοσπονδία, ακούραστος. Και ας ελπίσουμε ότι θα βλέπουμε πολλούς τελικούς εδώ στην Ελλάδα. Τον κύριο Θανάση Γρυπάρη. Ναι, πραγματικά σήμερα είναι η έναρξη του τουρνουά με τρεις αγώνες. Είμαστε τώρα στην πρώτη έναρξη, στον πρώτο αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία και επίσημα. Προηγηθήκαν άλλοι δύο αγώνες. Το θετικό, όπως έλεγα πριν και για εμένα σαν Δήμαρχο Αρτέων, και το ευχάριστο, είναι ότι όσο έχω συναντήσει μέχρι τώρα τους υπεύθυνους, όπως είπατε, της διοργάνωσης και της Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, μιλάνε για μία, πέρα από τη φιλοξενία, πέρα από το στάδιο, μιλάνε για μία δυναμική, για κάποιες εγκαταστάσεις άψογες που θα μπορούσαμε με κάποιες παρεμβάσεις και με κάποια προσπάθεια να φιλοξενούμε μόνιμα μεγάλες διοργανώσεις και μόνιμα να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο και εσωτερικά και εξωτερικά. Πλέον και εξωτερικά. Ακριβώς. Λόγω που έγινε και η ψήξη πλέον, έχει αλλάξει όλο το γυμναστήριο. Είναι ένα στολίδι και έχει τις δυνατότητες να αξιοποιηθεί σε μόνιμη βάση, διότι μπορεί να φιλοξενήσει από προετοιμασία μικρά πρωταθλήματα, μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα πάντα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Όλοι είναι ικανοποιημένοι από τη διοργάνωση μέχρι τώρα. Νομίζω ότι όλα μέχρι το τέλος θα πάνε καλά και πιστεύω ότι με αυτή τη φιλοξενία και με αυτή την εικόνα που δίνουμε σαν πόλη,
μόνο θετικό είναι το μέλλον για μας και ότι και μόνοι τους θα απαιτήσουν και θα διεκδικήσουν και άλλες διοργανώσεις και άλλους αγώνες να τους φέρουν στην Άρτα. Αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι είμαστε σαν Δήμος, όπως είπα και στη συνέντευξη, αυτές τις ημέρες από πίσω, δηλαδή οι περισσότερες υπηρεσίες είναι σε επιφυλακή για να καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Οι περισσότεροι από ό,τι μου έχουν πει ήδη επισκεφτήκαν και την πόλη μας στην Άρτα και εκεί πρέπει να πω ότι το περιβάλλον ήταν φιλόξενο. Φυσικά είναι σημαντικό να βάλουμε τις σωστές βάσεις, είναι σημαντικό να κάνουμε μια σωστή αρχή και να δείξουμε μια καλή εικόνα. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι σταδιακά θα έρθουν μόνοι τους. Άρα είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής και φιλοδοξούμε σε ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Μην ξεχνάμε να πούμε κιόλας που δεν το ξέρει ο κόσμος ότι πήρατε και την πιστοποίηση για τους διεθνείς αγώνες. Πήραμε πιστοποίηση για να γίνει το τουρνουά. Χρειαζόταν πιστοποίηση στο συγκεκριμένο στάδιο με κάποιες παρεμβάσεις για διεθνούς αγώνες και ευρωπαϊκούς. Γι' αυτό φιλοξενούμε και το συγκεκριμένο πρωτάθλημα τώρα. Οπότε είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα να πω. Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Χρήστος Γιώτης έκανε λόγο για μια άρτια διοργάνωση. Ναι, έχουν ξεκινήσει, είναι ο δεύτερος αγώνας που παίζεται, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλα κυλούν ομαλά. Ο πρώτος αγώνας ήταν Βουλγαρία-Σλοβενία. Ήρθαν και φίλαθλοι από τη Βουλγαρία και από τη Σλοβενία. Εμείς και οι εθελοντές που έχουμε και τα ball boy και οι συνοδοί ήταν όλοι στη θέση τους και αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Να ξαναθυμίσουμε στο κοινό για πόσες ομάδες σήμερα φιλοξενεί η Άρτα μέχρι, και το μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Είναι καθημερινά, είναι 4 αγώνες, 8 ομάδες. Είναι η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, το Ισραήλ, η Σκωτία, η Ιταλία, η Ισπανία. Οι προτελικοί θα γίνουν εδώ και θα γίνει η πρόκριση, θα περάσουν στους τελικούς. Περνάνε στους τελικούς δύο ομάδες από κάθε όμιλο. Να πω ότι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γίνεται στην οργάνωση με τη Σερβία και οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στον ημιτελικό και στους τελικούς που θα γίνουν στη Σερβία. Υπήρχαν υποστηριχτές όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε ο Δήμος Αρταίων. Ναι, έχουμε μια άρρη συνεργασία με την ΕΟΠΕ και με τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ και με τον εκτελεστικό διευθυντή τον κύριο Μπακοδήμο και με όλο το team της ΕΟΠΕ. Αλλά για να βγει πέρα αυτή η διοργάνωση βοήθησαν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, οι αντιδήμαρχοι, βοήθησαν οι εθελοντές πάρα πολύ. Τα παιδιά που είναι από το πρωί κάθε μέρα εδώ, όλη αυτή τη βδομάδα προσπαθούσαμε να κάνουμε δοκιμαστικά τεστ σε ό,τι χρειάζεται. Συνοδεύουν τις ομάδες από τη στιγμή που θα κατέβουν από το δωμάτιο στο ξενοδοχείο, είτε να πάνε για προπόνηση είτε να έρθουν στο γήπεδο. Είναι συνδετική κρίκη ανάμεσα στις ομάδες, στην Ομοσπονδία και στο Δήμο. Θεωρώ ότι αυτή η διοργάνωση είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την πόλη μας. Είναι η αρχή αρκετών διοργανώσεων που έχουμε προγραμματίσει και για το 25 και με την Ομοσπονδία του Βόλεϊ και με την Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Από ό,τι βλέπουμε όμως, σας έχουν δώσει το OK γιατί πληρεί πλέον αυτό το στολίδι της Άρτας, το A9, διεθνές προοπτικές. Ναι, εμείς αναβαθμίσαμε την άδεια του γηπέδου για διεθνείς αγώνες. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τις υποδομές, βάλαμε κλιματισμό, ενισχύσαμε το φωτισμό, θέματα ασφαλείας έχουμε βάλει, ώστε να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για μεγάλες διοργανώσεις. Στον επόμενο διάστημα βάζουμε και κάμερες και ηλεκτρονικό εισιτήριο για να μπορούμε να πάρουμε ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις. Ο Βασίλης Ράπτης, ως μάνατζερ των ομάδων και με καταγωγή από την Άρτα, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του γεγονότος και τόνισε ότι για την Άρτα η διεξαγωγή του συγκεκριμένου πρωταθλήματος θα της δώσει την αναγνωρισιμότητα που της αξίζει, διότι σε εγκαταστάσεις αλλά και σε διοργάνωση είναι άρτια. Λοιπόν, καταρχήν, σαν γεγονός και μόνο, είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη της Άρτας. Γιατί το live streaming κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κάποιος οπουδήποτε και να είναι μπορεί να δει το παιχνίδι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεύτερον, όσον αφορά τη διοργάνωση, η διοργάνωση είναι τέλεια. Γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Πληρεί την πρώτη προϋπόθεση που είναι το γήπεδο. Και βασικά το γήπεδο είναι
δεν είναι μόνο σαν ότι υπάρχει, είναι θέμα του κλιματισμού. Έχει πάρα πολύ καλό κλιματισμό και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη διεξαγωγή των παιχνιδιών. Ναι. Δεν έχει ζέστη. Από είναι πάρα πολύ, πολύ βασικό. Ναι. Δεύτερο, έχει τα ξενοδοχεία, που και αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα. Και το τρίτο και το καλύτερο είναι ότι είναι τέτοια διοργάνωση που όλα είναι την τέλεια. Δηλαδή, ρολόι θα έλεγα. Τα προγνωστικά τι δείχνουν μέχρι στιγμής για τους αγώνες που μόλις ξεκίνησαν σήμερα? Κοιτάξτε, επειδή είμαι πολλά χρόνια διαιτητής, ναι, όσες φορές έχω κάνει προβλέψεις έχω πες έξω. Άρα δεν υπάρχει κάτι σήμερα. Για μένα ποτέ. Αν ο διαιτητής... Υπάρχει κάποια φοβορή σαν ομάδα? Αυτοί λένε σε αυτή τη στιγμή την Βουλγαρία και την Ιταλία, αλλά βλέπετε η Ιταλία αυτή τη στιγμή χάνει. Άρα βλέπετε δεν υπάρχουν φοβορή. Όλα ανατρέπονται. Στο τέλος θα δείξει. Οι δύο ομάδες περνάνε, θα πάνε στον επόμενο γύρο που είναι τα τελικά στη Σερβία και θα βγει ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αν μέχρι τέλους όλα διεξαχθούν μια χαρά και είναι τόσο φιλόξενη η πόλη μας, θα μπορέσουμε, πιστεύετε, να φιλοξενήσουμε του ίδιου βιβλικούς και ίσως και μεγαλύτερους στην περιοχή? Άνετα, μπορείτε. Μπορείτε ακόμα να πάρετε, όπως πέρυσι είχαμε εδώ το Final Four των γυναικών, μπορεί αντίστοιχα να γίνει και το Final Four των αντρών. Ή ακόμα και μια διοργάνωση και ευρωπαϊκή όπως είναι αυτή εδώ, αλλά και διεθνής που είναι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μιας και είστε εδώ και φαντάζομαι ότι τόσο χρόνια εμπειρίας έχετε δει και δικά μας παιδιά που να έχουν κάποιο ταλέντο, υπάρχουν τέτοια? Ταλέντα υπάρχουν, αλλά είναι μια κουβέντα μεγάλη αυτή τώρα, γιατί καλά ξεκινάνε τα παιδιά, αλλά κάποια στιγμή στο τέλος χάνονται. Δεν ξέρω τι φταίει, δεν φταίει, γιατί δεν είμαι ορμόδης να σας πω για αυτό το πράγμα, αλλά ταλέντα πάντα υπάρχουν. Και όπως βλέπετε τα παιδιά, να μην πάω μακριά, πριν 2-3 εβδομάδες, δύο κορίτσια από εδώ, η Γκανιάτσα που θυμάμαι το όνομα, και η Μέλου, βγήκαν δεύτερες στο K17 της Ομοσπονδίας στο Μπετσβόλι. Άρα αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει υποδομή, υπάρχει αυτό, απλά θέλει δουλειά για να εξελιχθούν. Τέλος, εκτελεστικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Περικλής Μπακοδήμος έκανε λόγο για μια άψογη διοργάνωση και με την Άρτα τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στο χώρο του βόλεϊ αλλά γενικότερα του αθλητισμού. Ναι, είναι η τρίτη φορά. Μετά το Final Four ήρθε και η Εθνική Γυναικών και στη συνέχεια η νέα Δημοτική Αρχή αγκάλιασε αυτή τη διοργάνωση. Από την αρχή είχαμε άρεστη συνεργασία σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα έλεγα από το Χριστούγεννα και μετά, με συνεχείς συναντήσεις και δικτυακές και με επισκέψεις δικές μου. Και ο Δήμαρχος ήταν δίπλα, αλλά κυρίως ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώτης Αθλητισμού. Πολλοί φίλοι εδώ από την Άρτα, προπονητές, σωματεία και πολλοί εθελοντές βοήθησαν τα μέγιστα για τη διοργάνωση αυτή. Βοηθάει πάρα πολύ το γήπεδο, είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη διοργάνωση για την Άρτα. Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή φεύγει σε live streaming σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Με εξαιρετική εικόνα. Στην αρχή όλοι ρωτούσαν ποια είναι η Άρτα. Τώρα θα μάθουν και πού είναι η Άρτα. Θα έχουμε και την ευκαιρία να τουλάχιστον τους επίσημους να τους δείξουμε πέρα από το Γεωφύρι και άλλα όμορφα μέρη της περιοχής. Και θεωρώ ότι μπαίνουν οι βάσεις για ακόμη καλύτερες και μεγαλύτερες διοργανώσεις. Όλα τα παιχνίδια προβάλλονται από την τηλεόραση του Ευρωβόλεϊ TV και από το κανάλι της ΕΟΠΕ, σε μια μεγάλη βέβαια παραγωγή του RTV.